face to face μαζί σα. Σήμερα καλεσμένο έχουμε τον ορθοπαιδικό χειρουργό, τον κύριο Τσαρούχα. Ο Ιωάννης Τσαρούχας, λοιπόν, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Τι κάνετε? Σας ευχαριστώ πολύ. Είστε και διδάκτορ Πανεπιστημίου Αθηνών και όχι μόνο. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε σήμερα. Θα ξεκινήσουμε με το γόνατο, γιατί το γόνατο είναι αυτό που παραπονιέται ο περισσότερος κόσμος. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να πούμε τι είναι η οστεοαθρίτιδα του γόνατος. Καταρχήν να πούμε ότι ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού με το πέρασμα του χρόνου, δηλαδή συνολικά σκεφτείτε ότι περίπου ένα 20% του πληθυσμού θα έχει προβλήματα σημαντικά με το γόνατό του. Θα έχει δηλαδή τη λεγόμενη οστεοαρθρίτιδα. Άρα έχουμε ένα στους 5 ανθρώπους θα έχουν κατά τη διάρκεια της ζωής τους και κυρίως σε προχωρημένη ηλικία προβλήματα με το γόνατό τους. Άρα η οστεοαρθρίτιδα είναι μία νόσος η οποία παρουσιάζεται με το πέρασμα του χρόνου και είναι μια εκφυλιστική νόσος που αφορά στην απώλεια του χόνδρου. Τι ακριβώς συμβαίνει? Για κάποιους λόγους φθείρεται ο χόνδρος, δημιουργούνται κάποιες βλάβες, σιγά σιγά φεύγει η επικάλυψη του χόνδρου η οποία υπάρχει στην ανθρική επιφάνεια και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να οδηγηθεί κάποιος ασθενής στη λεγόμενη οστεοαρθρίτιδα. Είστε και διευθυντής ορθοπαιδικής κλινικής, να το τονίσουμε αυτό. Οπότε μπορείτε να μας πείτε τι προκαλεί όλο αυτό το πόνο? Ουσιαστικά, όταν φαγωθεί, όλες οι ιατρικές επιφάνειες, όπως είπαμε, επικαλύπτονται από χόνδρο. Το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ λίγο και κάτι και ελαστικό. Ο λόγος ποιος είναι, έτσι ώστε να μην έρχονται σε επαφή τα οστά μεταξύ τους. Όταν λοιπόν με το πέρασμα του χρόνου αρχίζει και φθείρεται ο χόνδρος, δημιουργείται μία φλεγμονή στην περιοχή. Δημιουργείται μία ημενίτιδα. Αυτή η ημενίτιδα αυτή είναι που προκαλεί τον πόνο. Με το πέρασμα του χρόνου, και όσο τρώγεται πιο πολύ ο χόνδρος, έρχεται σε επαφή το ένα οστούν με το άλλο, δηλαδή ο μυρός με την κνήμη. Αυτή η επαφή του μυρού με την κνήμη δημιουργεί ένα οστικό οίδημα. Δημιουργεί, τριβή δηλαδή. Έτσι, δημιουργεί μια πολύ έντονη φλεγμονή στο γόνατο. Και άρα έχουμε και το οστικό οίδημα, έχουμε και την ημενίτιδα, η οποία φτάνει σε ένα πολύ σημαντικό σημείο. Έχουμε τρομερούς πόνους, οι οποίοι μπορούν ακόμα και να μας καθυλώσουν. Δηλαδή, πέραν το ότι περιοριζόμαστε την κίνηση στα αρχικά στάδια, φτάνει σε ένα σημείο να καθυλωθούμε κιόλας από την. Αυτό είναι που προκαλεί τον πόνο, δηλαδή το οστικό οίδημα και η ημενίτιδα που έχει δημιουργηθεί ουσιαστικά από την φθορά του χόνδρου. Τώρα, τι θεραπεία θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε για την αρθρίτιδα του γόνατος? Ξεκινάει κάποιος με μια συντηρητική αγωγή? Κοιτάξτε, πάντα σε όλες τις παθήσεις ξεκινάμε με μια συντηρητική αγωγή. Στα αρχικά στάδια η φθορά η οποία υπάρχει είναι πάρα πολύ μικρή. Άρα και τα ενοχλήματα που έχει ο ασθενής είναι πάρα πολύ μικρά. Σε αυτή τη χρονική στιγμή δεν είναι σωστό να χειρουργηθεί και δεν πρέπει να χειρουργηθεί ο ασθενής. Γιατί όταν θα έχει λίγα ενοχλήματα θα δει και κάποια σημαντική διαφορά με το χειρουργείο. Άρα στα αρχικά στάδια η αντιμετώπιση είναι αμιγώς συντηρητική. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, η παγωθεραπεία είναι κάτι το οποίο βοηθάει πάρα πολύ. Η μυϊκή ενδυνάμωση επίσης βοηθάει πάρα πολύ στο να αποφορτιστεί δηλαδή το γόνατο και να μην δέχεται μεγάλα φορτία, άρα να έχουμε λιγότερα ενοχλήματα. Και επίσης εδώ έχει θέσει και η φαρμακευτική αγωγή. Υπάρχουν διάφορα σκευάσματα τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν. Πάντα όμως καταλήγουμε στα λεγόμενα αντιφλεγμονώδη, που είναι μια κατηγορία φαρμάκων, η οποία ναι, μεν μας βοηθάει πάρα πολύ, αλλά θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Γιατί θέλει προσοχή? Γιατί ουσιαστικά μπορεί να μας δημιουργήσει πολύ σημαντικά προβλήματα, όπως υπέρταση. Επίσης μπορεί να δημιουργήσει γαστροαραγία. Επίσης, ακόμα μπορεί να δημιουργήσει και νεφρική αναπάρκεια. Έτσι. Άρα, είναι φάρμακα τα οποία ναι, μεν παίρνουμε σε κάποια χρονική στιγμή, τα οποία μας βοηθούν σημαντικά στο να συνεχίσουμε τη ζωή μας στην αρχική φάση της αρθρίτιδας. Πρέπει όμως πάντα να τα παίρνουμε με τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού, γιατί αν τα παίρνουμε αλόγιστα, γιατί σίγουρα μας βολεύουν και σίγουρα πολλές φορές φοβόμαστε και το χειρουργείο και συνεχίζουμε και τα παίρνουμε, μπορεί να μας δημιουργήσουν όλα τα προβλήματα τα οποία αναφέραμε και τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Άρα, κινδυνεύουμε να δημιουργήσουμε άλλα θέματα σημαντικά στο σώμα μας, χωρίς να μπορούμε να αποφύγουμε ουσιαστικά με αυτή τη φαρμακευτική αγωγή το χειρουργείο. Και να τονίσουμε λιγάκι, κύριε Τσαρούχα, εδώ ότι η επίβλεψη από το χειρουργό είναι πολύ σημαντική. Γιατί πολλές φορές κάποιος παίρνει αυτά τα φάρμακα και παρατείνει από μόνος του να τα πάρει περισσότερους μήνες, ενώ δεν πρέπει. Και πέραν το ότι μπορεί να δημιουργηθούν κάποια παθολογικά προβλήματα, αυξάνεται πάρα πολύ και η φθορά στο γόνατο. Και αυτό σίγουρα δημιουργεί κάποια προβλήματα, αν φτάσουμε σε κάποιες ακραίες καταστάσεις και στην χειρουργική αντιμετώπιση του θέματος. Άρα θα πρέπει να συμβουλευόμαστε τον γιατρό μας για κάποιο χρονικό διάστημα, σίγουρα που δεν έχουμε πολλά ενοχλήματα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη φαρμακευτική αγωγή, προσέχοντας όμως πάρα πολύ τις πιθανές παρενέργειες που μπορεί να έχει, έτσι ώστε στη συνέχεια
ουσιαστικά να περάσουμε στην χειρουργική επέμβαση. Τώρα, η χειρουργική επέμβαση είναι η λεγόμενη αρθροπλαστική. Τι ακριβώς είναι η αρθροπλαστική του γόνατος και πού ακριβώς αποσκοπεί? Η αρθροπλαστική, καταρχήν έχουμε τη λεγόμενη αρθροπλαστική και έχουμε και τη λεγόμενη μόνο διαμερισματική. Ουσιαστικά, στην πρώτη περίπτωση, όταν λέμε ολική αρθροπλαστική, εννοούμε την ολοκληρωτική αντικατάσταση, όλη την άρθρωση. Δηλαδή, αντικαταστούμε με μια τεχνητή άρθρωση από τιτάνιο, η οποία συμπεριφέρεται σαν μια φυσιολογική άρθρωση και μας δίνει πάρα πολλές δυνατότητες. Σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει η λεγόμενη μονοδιαμερισματική. Η μονοδιαμερισματική, ποια είναι η διαφορά για να καταλάβουν οι τηλεθεατές? Είναι σαν να αλλάζουμε τη μισή άρθρωση, το ένα τμήμα της άρθρωσης, γιατί συνήθως έχει φθάρει το ένα τμήμα και το άλλο τμήμα είναι υγιές. Γιατί είναι σημαντικό αυτό? Είναι σημαντικό γιατί είναι πολύ πιο γρήγορη η αποκατάσταση. Σωστά. Έτσι. Αλλά τώρα το κακό το... ποιο είναι βέβαια, ότι ο Έλληνας ασθενής δύσκολα χειρουργείται σε μια αρχική μορφή της αρθρίτιδας, όπου είναι χαλασμένο μόνο το έσω διαμέρισμα συνήθως. Περιμένει και περιμένει. Περιμένει, τακτοποιείται λιγάκι με τα φάρμακα, βολεύεται λίγο με αυτά και ουσιαστικά όταν έρχεται πλέον για να χειρουργηθεί, έχει χαλάσει και το έσω και το έξω διαμέρισμα. Οπότε πάμε στην λεγόμενη ολική αρθροπλαστική. Ο ασθενής που ζει στην Αγγλία ή στην Αμερική πολύ πιο εύκολα οδηγείται στο χειρουργείο για να κάνει τη λεγόμενη μονοδιαμερισματική. Γιατί είναι σημαντική? Είναι σημαντική γιατί έχει πολύ πιο γρήγορη αποκατάσταση, έτσι, πολύ καλύτερο λειτουργικό αποτέλεσμα. Και όταν κάποιος είναι και νέος, του δίνει αρκετά χρόνια έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα αργότερα να κάνει τη λεγόμενη ολική αρθροπλαστική. Οπότε έχουμε και τις δύο δυνατότητες. Άρα αλλάζουμε είτε ολόκληρη είτε τμήμα της άρθρωσης, έτσι αντικαθιστώντας το φθαρμένο τμήμα ή όλη την άρθρωση με μια τεχνητή άρθρωση, η οποία συμπεριφέρεται ουσιαστικά σαν μια φυσιολογική άρθρωση. Σωστά. Και ποιος δεν θέλει να είναι ένα κομμάτι? Τώρα νιώθει διαφορετικά ο ασθενής όταν κάνει μόνο διαμερισματική σε σχέση με την ολική? Και στις δύο περιπτώσεις το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Το και ποιο είναι το ζητούμενο? Να σταματήσει να πονά. Δηλαδή, ο λόγος που κάνουμε το χειρουργείο ουσιαστικά είναι γιατί ο ασθενής έχει αρχίσει και πονάει. Με το πέρασμα του χρόνου πονάει πολύ πιο έντονα. Πάρα πολύ πιο. Είναι πολύ έντονα τα ενοχλήματά του. Και αυτό ουσιαστικά τι κάνει? Χαλάει τη ζωή του. Δεν έχει ποιότητα ζωής. Δηλαδή, σκέφτεται πλέον το να βγει να πάει μια βόλτα. Σκέφτεται ακόμα να πάει να κάνει και τις δουλειές του. Σκέφτεται να πάει μια επίσκεψη στα παιδιά του. Άρα ουσιαστικά ο λόγος στον οποίο προβαίνουμε στο χειρουργείο είναι γιατί έχει δημιουργηθεί ένας σημαντικός βαθμός αναπηρίας. Δεν έχει καμία ποιότητα ζωής ο ασθενής. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια βαριά αρθρίτιδα στα γόνατά τους, και όπως είπαμε είναι ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού. Έχουν πολύ βαριά αρθρίτιδα στα γόνατά τους και έχουν φτάσει σε σημείο να μην μπορούν να βγουν από το σπίτι. Και δεν είναι μόνο ότι χαλάει η ψυχολογία του ανθρώπου όταν δεν μπορεί να βγει από το σπίτι. Παίρνει και βάρος. Παίρνει βάρος πάρα πολύ. Δημιουργούνται άλλα υγειακά προβλήματα, καρδιολογικά. Συνήθως είναι ασθενείς οι οποίοι έχουν σαχαρόειδη διαβήτη ή έχουν χοληστερίνη. Τι χρειάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις για να ρυθμίσουμε το ζάχαρό μας ή τη χοληστερίνη μας? Να περπατάμε. Σωστά. Άρα όλα, δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος, ο οποίος οδηγεί τους ασθενείς σε μια πολύ, πολύ άσχημη κατάσταση. Δηλαδή στο τέλος καταλήγουν να έχουν πάρα πολλά παθολογικά προβλήματα λόγω της ακινησίας και της απραξίας. Και καταλήγουν να παίρνουν και πάρα πολύ βάρος και όλο αυτό σιγά σιγά τους καθυλώνει σε ένα αναπηρικό καροτσάκι ή σε ένα κρεβάτι. Το οποίο δεν έχει καμία λογική, τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ όσον αφορά τις επεμβάσεις, τα υλικά τα οποία έχουμε. Τα δεδομένα έχουν διαφοροποιηθεί πάρα πολύ. Σίγουρα, η ορθοπαιδική χειρουργία έχει προχωρήσει και έχει εξελιχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Μπορούμε να το τονίσουμε κιόλας αυτό. Πάμε να πούμε λιγάκι ποια είναι η τεχνική, η χειρουργική τεχνική που χρησιμοποιείτε εσείς. Τα τελευταία αρκετά χρόνια στην ορθοπαιδική έχουν αλλάξει πάρα πολύ οι τρόποι που χειρουργούμε. Δηλαδή, προσπαθούμε να χειρουργήσουμε με τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας. Τι σημαίνει αυτό για να το πούμε με απλά λόγια? Προσπαθούμε να κάνουμε μικρές τομές, όχι για αισθητικούς λόγους, αλλά για να υπάρχουν μικρότεροι τραυματισμοί όσον αφορά στα μαλακά μόρια, δηλαδή τους μυς, τους τένοντες, τους συνδέσμους. Γιατί αυτό είναι σημαντικό? Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όσο πιο μικρός είναι ο τραυματισμός, τόσο λιγότερα είναι τα μεταχειρητικά ενοχλήματα του ασθενή. Έτσι, για παράδειγμα, δεν κόβουμε καθόλου τον τένοντα του τρακεφάλου, που ουσιαστικά είναι ο πιο ισχυρός τένοντας. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στον ασθενή να επανέλθει πολύ πιο γρήγορα. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο με την τεχνική αυτή, με την προσπέλαση αυτή, ο τραυματισμός να είναι απειροελάχιστος. Και τι σημαίνει? Δεν μεταγγίζουμε τους ασθενείς. Έχουμε φτάσει σε ένα ποσοστό περίπου 98% που κανένας ασθενής δεν παίρνει αίμα. Σημαντικό και αυτό, γιατί δύσκολο να βρει και αίμα. Τέτοιο. Και δύσκολο είναι, γιατί είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι, αλλά και το αίμα έχει παρενεργήσει και μπορεί να δημιουργήσει διάφορα προβλήματα στον ασθενή. Επίσης,
ο χρόνος αποκατάστασης είναι πολύ πιο μικρός. Ενώ παλαιότερα θέλαμε αρκετούς μήνες με φυσιοθεραπείες, με παταρίτες και όλα αυτά, τώρα στις 20 μέρες το πολύ, ο ασθενής στις περισσότερες περιπτώσεις είναι πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, κάποιοι ασθενείς που είναι πιο ηλικιωμένοι και έχουν ένα πολύ πιο αδύναμο μυϊκό σύστημα, θα απαιτηθεί να κάνουν λίγο περισσότερη φυσιοθεραπεία, έτσι ώστε να μπορέσουν να γίνει κάποια ενδυνάμωση για να μπορέσουν πιο εύκολα να περπατήσουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούμε. Τα υλικά που τα οποία χρησιμοποιούμε έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Έχουν καλυτερέψει. Πάρα πολύ. Οι τεχνικές τώρα οι οποίες χρησιμοποιούμε, όπως είπαμε, διαφέρουν πάρα πολύ με τις κλασικές τεχνικές, γιατί οι τραυματισμοί είναι πολύ πολύ μικρότεροι. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο όσον αφορά τις προσπελάσεις και την μήνυ επεμβατικότητα όσον αφορά το γόνατο. Τώρα, στο θέμα της πλοήγησης, υπάρχουν τώρα καινούργια μηχανήματα που βοηθάνε πάρα πολύ αυτή την ακρίβεια. Πόσο πολύ βοηθάει αυτό το μηχάνημα? Καταρχήν, τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια έχει μπει και η ρομποτική στη ζωή μας και η πλοήγηση. Έτσι, ασκείται τα πρώτα μηχανήματα πλοήγησης τα χρησιμοποιήσαμε, αν και τελευταία γίνεται πολύ ντόρος, λες και είναι κάτι το οποίο εμφανίστηκε τώρα. Mm. Τα μηχανήματα πλοήγησης τα χρησιμοποιούμε τουλάχιστον από όσο εγώ γνωρίζω, τα έχουμε χρησιμοποιήσει πρώτη φορά από το 2003, περίπου 2004. Μάλιστα. Δηλαδή δεν είναι κάτι καινούργιο, είναι ξαφνικά κάποιοι σαν ανακάλυψαν την Ακρόπολη. Δεν είναι έτσι. Είναι κάτι το οποίο απλώς είναι πάρα πολύ. Τα μηχανήματα πολύ έχουν και άλλα προγράμματα. Και αυτά τα προγράμματα βοηθάνε πολύ πιο ακριβή. Όντως, ακρίβεια. Όντως, τα μηχανήματα πλοήγησης, όπως και τα μηχανήματα τα οποία ακόμα δεν έχουν εμφανιστεί πάρα πολύ, τα προγράμματα τα οποία έχουμε στους υπολογιστές και μπορούμε αυτόματα με την ώρα που γίνονται οι ακτινογραφίες να κάνουμε ακριβέστατες μετρήσεις. Δηλαδή, παλιά, αν σκεφτείτε, τι κάναμε. Βγάζαμε κάποιες ακτινογραφίες, κάποιες αξονικές, τις στέλναμε στο εξωτερικό, μας στέλνουν πράγματα πίσω, διάφορα προπλάσματα για να μας βοηθήσουν στο να κόψουμε πιο μεγάλη. Αυτά τώρα τείνουν να κατεργηθούν όλα. Mm-hmm. Μέσω των υπολογιστών και μέσω των προγραμμάτων έχουμε ακριβώς το χιλιοστό οποιαδήποτε μέτρηση θέλουμε και το οποίο μπορούμε και διαχειριστικά την ώρα του χειρουργείου πλέον. Δεν αρκεί να σου έχει στείλει κάποιος κάτι για να κάνεις τη δουλειά σου. Θα πρέπει να έχεις τη δυνατότητα και διαχειριστικά την ώρα του χειρουργείου όντως να τσεκάρεις, να δεις αν όντως τα κοψίματά σου και όλα αυτά είναι οκ. Okay. Και γι' αυτό έχουμε ειδικό τρόπο πάλι μέσα στο χειρουργείο, το οποίο θα το δημοσιεύσουμε και σύντομα. Mm-hmm. Το πώς βλέπουμε, παρακολουθούμε πριν γίνει η τελική τοποθέτηση των υλικών. Έτσι, βάζουμε τα υλικά τα οποία είναι πριν την τελική τοποθέτηση. Και μπορούμε μέσα στις ακτινογραφίες, μέσω του υπολογιστή, να δούμε ακριβώς το χιλιοστό, τα εμφυτεύματά μας τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε, αν είναι αυτά που θέλουμε ακριβώς στο χιλιοστό για τον ασθενή μας. Άρα υπάρχουν πολλοί τρόποι πλέον καινούργοι μέσω των υπολογιστών και των προγραμμάτων που έχουμε, για να προετοιμάσουμε το χειρουργείο μας πολύ καλύτερα και για να ξέρουμε ακριβώς τι έχουμε να κάνουμε, αλλά και να μπορούμε και διαχειριστικά να τσεκάρουμε και να ελέγξουμε αν το αποτέλεσμα στο οποίο στη συνέχεια θα έχουμε, θα είναι πάρα πολύ καλό. Ωραία, μιλήστε μας για τα πλεονεκτήματα, να τα τονίσουμε. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της καινούργιας τεχνικής? Τα βασικά πλεονεκτήματα της καινούργιας τεχνικής είναι καταρχήν ο ελάχιστος τραυματισμός των μαλακών μορίων. Minimal invasive. Έτσι. Κάτι πολύ σημαντικό σε αυτές τις τεχνικές επίσης είναι ότι μπορούμε πλέον λόγω του μικρού τραυματισμού να χειρουργούμε και υπέρβαρους ασθενείς. Ασθενείς στους οποίους στο παρελθόν ήταν απαγορευτικό. Έτσι, να χειρουργηθούν με την κλασική τεχνική. Εμείς πλέον δεν τους αποτρέπουμε ή δεν τους στέλνουμε στο σπίτι όσο συνήθως γίνεται, που τους λένε πηγαίνετε να χάσετε πάρα πολλά κιλά και να επανέλθετε. Ένας ασθενής ο οποίος δεν μπορεί να περπατήσει, είναι πάρα πολύ δύσκολο έως απίθανο να καταφέρει να μειώσει σημαντικά το σωματικό του βάρος. Άρα πλέον η μέθοδος αυτή μας δίνει τη δυνατότητα να χειρουργούμε υπέρβαρους ασθενείς. Ένα άλλο κομμάτι σημαντικό είναι μια άλλη κατηγορία ασθενών, οι ασθενείς που είναι προχωρημένης ηλικίας. Το κλασικό χειρουργείο με την κλασική τεχνική πραγματικά είναι λίγο απαγορευτικό για τους ασθενείς αυτούς. Δηλαδή, ένας ασθενής ο οποίος είναι 90 χρονών, θα πρέπει, αν δεν έχει άλλα παθολογικά προβλήματα, να χειρουργηθεί και να έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, γιατί ο κάθε άνθρωπος δικαιούται, όσο χρόνο ζήσει, να ζήσει όμορφα. Βέβαια. Άρα, εμείς πλέον μπορούμε να χειρουργήσουμε και υπερήλικες. Ένα κομμάτι, μια κατηγορία ασθενών, οι οποίοι και σε αυτούς ήταν απαγορευτικό το κλασικό χειρουργείο. Mm-hmm. Άρα, έχουμε καταφέρει δύο σημαντικές κατηγορίες ασθενών, τους υπέρβαρους
και τις υπερήγες με την τεχνική αυτή να τους βοηθάμε κάνοντας το χειρουργείο. Τέλεια. Τώρα, μετάγγιση, σημαντική και μετάγγιση ότι δεν χρειάζεται. Φυσικοθεραπεία χρειάζεται. Φυσικοθεραπεία χρειάζεται ελάχιστα. Αυτό που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και αυτό το στο οποίο πρέπει να σταθούμε είναι το τι γίνεται μετά το χειρουργείο. Μάλλον να πούμε λιγάκι πρώτα πώς γίνεται το χειρουργείο. Mm-hmm. Το χειρουργείο έχει μια διάρκεια. Πόση ώρα κρατάει. Έχει περίπου μια διάρκεια μία ώρα και 10 λεπτών, μία ώρα και ένα τέταρτο. Λίγη ώρα βασικά. Από άποψη αναισθησίας, τι πώς τον κοιμίζουμε. Μπορεί να γίνει είτε επισκλήρυδος είτε γενική νάρκωση. Μάλιστα, όταν εισέρχεται στο νοσοκομείο, γίνεται ένας πλήρης έλεγχος και εκεί πραγματικά βλέπουμε αν υπάρχει κάτι απαγορευτικό ή όχι και αναλόγως επιλέγουμε και την νάρκωση. Mm-hmm. Την επόμενη μέρα από το χειρουργείο ξεκινάει η κινητοποίηση του αρρώστου. Οι πιο νέοι ασθενείς μπορούν αμέσως να περπατήσουν, έτσι και χωρίς κανένα βοήθημα. Οι πιο μεγάλοι ασθενείς και οι υπέρβαροι για τις λίγες ημέρες θα χρειαστούν κάποιο βοήθημα. Έτσι εξαφανίζονται οι πόνοι τους αμέσως. Mm-hmm. Το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι μετά από λίγο καιρό ο ασθενής έχει μια φυσιολογική ζωή. Τι είχε στερηθεί μέχρι τώρα, είχε στερηθεί την κίνηση. Τι ήταν αυτό που τον ταλαιπωρούσε μέχρι τώρα, ήταν ο πολύ έντονος πόνος. Έτσι και η δισκαμψία που είχε. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορούσε να λυγίσει το γόνατό του, δεν μπορούσε να το τεντώσει. Είχε φτάσει σε σημείο να μην μπορεί να βγει από το σπίτι. Όλα αυτά εξαφανίζονται. Εξαφανίζονται πραγματικά. Και ο ασθενής μπορεί πλέον να αρχίσει πάλι να ζει φυσιολογικά. Δηλαδή, μπορεί να πάει μια βόλτα. Ό,τι πιο απλό και αυτό πιο καθημερινό για όλους τους ανθρώπους. Να επανέλθει η ποιότητα της ζωής του. Πέραν τούτου, επειδή σταματά να πονά, μπορεί να έχει και πάρα, πάρα πολλές δραστηριότητες. Mm-hmm. Δηλαδή, μπορεί να φτάσει σε ένα σημείο να έχει δραστηριότητες τις οποίες είχε πριν πάθει την οστεοαρθρίτιδα. Δηλαδή, έχουμε ασθενείς οι οποίοι παίζαν τένις. Μπορούν πάλι να ξαναπαίξουν τένις. Έχουμε ασθενείς οι οποίοι τους άρεσε ο χορός ή τους άρεσε η ορειβασία. Έτσι. Άρα, έχουμε ασθενείς οι οποίοι μπορούν να επανέλθουν κανονικά στις προηγούμενες δραστηριότητες που είχαν. Έτσι. Χωρίς να έχουν παρά ελάχιστους περιορισμούς. Έτσι. Άρα, μπορούν να ζουν φυσιολογικά, χωρίς να πονάνε και αν έχουν και την επιθυμία να έχουν πέραν της βόλτας, πέραν του περπατήματος και κάποια άλλη δραστηριότητα, μπορούν κάλλιστα να έχουν και μία αθλητική δραστηριότητα. Σίγουρα δεν θα κάνουν πρωταθλητισμό. Μπορούν όμως κάλλιστα πραγματικά να έχουν συμμετοχή σε διάφορα αθλήματα σε ήπια μορφή. Άρα μπορούν να έχουν πολύ απλά μια φυσιολογική ζωή. Τέλεια. Τώρα, πότε μπορούμε να πούμε όμως ότι αυτή η φυσιολογική ζωή ή οι φυσιολογικές αυτές δραστηριότητες θα επανέλθουν. Δηλαδή, πότε μπορεί μετά από ένα μήνα. Εξαρτάται τι επιθυμεί ο κάθε ασθενής. Αν κάποιος επιθυμεί, το μόνο που επιθυμεί να πάει στην δουλειά του, έτσι, στο μήνα μπορεί να οδηγήσει και να πάει στη δουλειά του, αν κάνει δουλειά γραφείου. Αν κάνει μια πολύ πιο δύσκολη δουλειά, δηλαδή αν δουλεύει, αν είναι σερβιτόρος ή αν δουλεύει σε ένα εργοτάξιο, σίγουρα θα του πάρει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Όσον αφορά τις αθλητικές δραστηριότητες, το περπάτημα ξεκινά αμέσως. Αν όμως κάποιος θέλει να κάνει τζόκινγκ, για παράδειγμα, δεν θα το κάνουμε πριν τους 2 μήνες. Στους 2 μήνες μπορεί να κάνει τζόκινγκ, να κάνει τροχάδι. Τώρα, μέσα. Εάν κάνει μόνο διαμερισματική ή κάνει όλικη αθροπλαστική, είναι το ίδιο, δηλαδή μετά κάποιους υπάρχουν διαφορετικοί περιορισμοί. Η αποκατάσταση είναι πολύ πιο γρήγορη. Στην μόνο διαμερισματική είναι πολύ πιο εύκολη η αποκατάσταση και πολύ πιο σύντομη. Έτσι, γιατί ουσιαστικά αλλάζει το μισό γόνατο, να το πούμε, στην καθημιλουμένη. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μπορεί πολύ πιο γρήγορα στην ισχύ να περπατήσει και να χρειάζεται πολύ λιγότερο χρόνο για ανάρρωση. Yeah. Μάλιστα. Τώρα, τι πρέπει να αποφύγει κάποιος όταν κάνει ένα τέτοιο χειρουργείο, είτε μόνο διαμερισματική. Κοιτάξτε, το μόνο που πρέπει να αποφύγει είναι να κάνει κάποια extreme πράγματα, να ανεβεί σε κάποιο μεγάλο ύψος και να πηδήξει. Mm-hmm. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό για τους ασθενείς και αυτό που πρέπει να κρατήσουν είναι ότι μπορούν να έχουν μια φυσιολογική ζωή. Να ζουν όμορφα, άρα να μην αποφεύγουν το χειρουργείο πλέον. Αλλά το σημαντικότερο από όλα είναι ότι θα πρέπει να ρωτάνε πού υπάρχει εμπειρία για να χειρουργηθούν. Mm-hmm. Η εμπειρία είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Όσον αφορά την τελική έκβαση του χειρουργείου, ένας έμπειρος χειρουργός, ένας χειρουργός που κάνει πάρα πολλά χειρουργεία, σίγουρα σε αυτόν υπάρχουν λιγότερες πιθανότητες να κάνει επιπλοκών. Άρα, το να ρωτάμε είναι πάρα πολύ σημαντικό, το να διασταυρώνουμε είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι ώστε να πηγαίνουμε να κάνουμε το χειρουργείο μας εκεί που υπάρχει μεγάλη εμπειρία. Και επίσης σημαντικό είναι να ξέρουμε και τι υλικά χρησιμοποιεί ο χειρουργός. Ποια προέλευση είναι, γιατί γι' αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Τα οποία υπάρχουν υλικά και υλικά, τα οποία αν δεν είναι καλά, εκεί πλέον, όπως θα δούμε στη συνέχεια, το γόνατο μπορεί να χαλάσει. Πόσο καιρό μπορεί να κρατήσει μια. Σίγουρα έχουν μια διάρκεια ζωής 25 χρόνια πλέον.
και η μονοδιαμερισματική. Ναι. Α, οπότε εξαρτάται. Έτσι. Τώρα παίζει ρόλο πόσο σύντομα ή γρήγορα, σε ποιο στάδιο κάνει κάποιος μια τέτοιου είδους επέμβαση. Όχι. Όχι. Και όπως είπαμε και προηγουμένως, πρέπει να γίνεται σωστό timing. Δηλαδή, όταν ο ασθενής αρχίσει να πονάει έντονα, όταν αρχίσει να μην έχει ποιότητα ζωής, τότε πρέπει να χειρουργηθεί. Αν χειρουργηθεί πιο πριν, αν χειρουργηθεί τον ασθενής, δηλαδή έχει λίγα ενοχλήματα, μια ζωή θα παραπονείται γιατί και ποτέ θα δει σημαντική διαφορά. Σωστά. Ναι, ποτέ. Ανακεφαλαιώνοντας, τι έχουμε να πούμε στους τηλεθεατές μας. Ότι τα δεδομένα στην ολική χειροπλαστική έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Δεν θα πρέπει να διστάζουν να χειρουργούνται. Γιατί μπορούν εύκολα πλέον να διεκπαιρεωθεί το χειρουργείο και να πάει πάρα πολύ καλά. Μπορούν να έχουν πολύ καλή ποιότητα ζωής. Mm-hmm. Το μόνο που πρέπει, θα πρέπει πραγματικά να ρωτούν, να μαθαίνουν πού υπάρχει πολύ μεγάλη και σημαντική γνώση του αντικειμένου, πού υπάρχει εμπειρία, για να πηγαίνουν εκεί να χειρουργηθούν σε μεγάλα νοσοκομεία, σε μεγάλα κέντρα, σε έμπειρους χειρουργούς, οι οποίοι σίγουρα χρησιμοποιούν και τα υλικά τα οποία πρέπει για να έχουν ένα τέλειο αποτέλεσμα. Τέλεια. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και πάλι μαζί σας, κυρία Τσαρούχα. Συνεχίζουμε με τον ορθοπαιδικό χειρουργό, τον κύριο Ιωάννη Τσαρούχα, διδάκτορ του Πανεπιστημίου Αθηνών και διευθυντή ορθοπαιδική κλινική. Κύριε Τσαρούχα, μιλήσαμε για το γόνατο και θα ξαναμιλήσουμε για το γόνατο, αλλά σε άλλη οπτική πλευρά. Ναι, θα ξεκινήσουμε ουσιαστικά. Με την αναθεώρηση. Από εκεί που τελειώσαμε την κουβέντα μας πριν λίγο. Βέβαια. Τι ακριβώς. Στο τι είναι σημαντικό. Στο ότι πρέπει πραγματικά, και το ξαναλέω, θα γίνω κουραστικός, ο κόσμος να ρωτάει πού υπάρχει εμπειρία για να πηγαίνει να χειρουργηθεί. Ακριβώς. Ναι. Γιατί ένας γιατί από τους λόγους... θα δούμε ένας από τους βασικούς λόγους της αναθεώρησης είναι ότι... η αποτυχία, η κάποια αστοχία σε ένα χειρουργείο. Τι ακριβώς είναι λοιπόν η αναθεώρηση, να πούμε τι είναι και γιατί γίνεται. Η αναθεώρηση ουσιαστικά είναι ένα δεύτερο χειρουργείο, έτσι, ή πολλές φορές ένα τρίτο, ένα τέταρτο χειρουργείο, για να διορθώσουμε έτσι, κάποιες αστοχίες ή κάποια προβλήματα που υπάρχει στο προηγούμενο χειρουργείο στο οποίο έχει υποβληθεί ο ασθενής. Mm-hmm. Άρα ουσιαστικά είναι ένα επόμενο χειρουργείο μετά από μια ολική αρθροπλαστική, είτε δεύτερο είτε τρίτο, κατά το οποίο είτε αλλάζουμε όλη την άρθρωση είτε διορθώνουμε κάποια πράγματα ανάλογα με αυτό που θα διαπιστώσουμε ότι το πρόβλημα που υπάρχει. Τώρα, πάμε να πούμε τι ακριβώς είναι η αναθεώρηση, η λεγόμενη revision. Η αναθεώρηση ουσιαστικά είναι η αλλαγή της προηγούμενης τεχνητής άρθρωσης mm-hmm. και να δούμε γιατί γίνεται, ποιοι είναι οι λόγοι που οδηγούν σε αυτό το γεγονός. Καταρχήν, ένας σημαντικός λόγος είναι ο χρόνος. Έτσι, με το πέρασμα του χρόνου, όπως είπαμε, τα υλικά έχουν μια διάρκεια ζωής. Ακούγεται πολλές φορές στην τηλεόραση. Παλαιότερα ήταν 10 χρόνια. Ναι, ακούγεται πολλές φορές στην τηλεόραση ότι έχουν βρεθεί υλικά τα οποία είναι για πάντα για όλη μας τη ζωή. Αυτά απλά είναι ψέματα. Έτσι, ναι. Πολύ απλά. Χωρίς... Όχι, δεν είναι μύθος, είναι κάποιος λέει ψέματα. Ναι. Δεν υπάρχει υλικό το οποίο να έχει διάρκεια ζωής πάνω από 25-30 χρόνια. Μα και δεν το θέλουμε, γιατί άρα, όλο εξελίσσονται έτσι, καινούρια. Έτσι. Άρα αυτός που λέει στην τηλεόραση ότι χειρουργούμε και θα είστε καλά, μια ολοκληρωτική ζωή, εκτός αν υπολογίζει το ότι θα φύγουμε πιο νωρίς από τη ζωή. Α, έτσι, ναι. Γιατί, λοιπόν. Άρα αυτό είναι μια άλλη, μια άλλη θεωρία. Άρα τα υλικά είναι πολύ καλά, έχουν αλλάξει πάρα πολύ, έχουν μια διάρκεια ζωής 5-25 χρόνια. Τώρα τα παλαιότερα υλικά ήταν 10 χρόνια. Ήταν 10-12 χρόνια. Άρα μια σημαντική κατηγορία ασθενών υποβάλλεται σε ένα δεύτερο χειρουργείο. Γιατί, γιατί ουσιαστικά έχουν χαλαρώσει, έχουν χαλάσει τα υλικά τα οποία είχαν χρησιμοποιηθεί πριν 10-15 χρόνια στο γόνατό τους. Άρα αυτή είναι μια κατηγορία, ο χρόνος, η φθορά του χρόνου. Μια δεύτερη σημαντική κατηγορία είναι μια πιθανή φλεγμονή που μπορεί να δημιουργηθεί. Και αυτή μπορεί να δημιουργηθεί είτε διεγχειρητικά σε ένα πολύ μικρό ποσοστό, είτε μεταγενέστερα αν ο ασθενής δεν προσέξει κάποια πραγματάκια. Δηλαδή, όταν έχει κάποια αιστεία μόλυνσης, κάποια πηγή μόλυνσης στο σώμα του, δηλαδή υπάρχουν κάποια, μια μικροβιεμία, μια αμυγδαλίτιδα, μια ουρολίμωξη, μια πνευμονία, εννοείται ότι πάμε στον παθολόγο ή στον ουρολόγο αντίστοιχα και το θεραπεύουμε. Δεν αφήνουμε τα μικρόβια να κυκλοφορούν στο σώμα μας. Άρα, μια δεύτερη κατηγορία είναι η φλεγμονή. Και μία τρίτη κατηγορία είναι δυστυχώς η αστοχία, mm-hmm. που το βλέπουμε σε ένα σημαντικό ποσοστό, σε μία επέμβαση η οποία προηγήθηκε πριν μικρό χρονικό διάστημα. Πόσο μεγάλο ποσοστό δηλαδή είναι αυτό? Αρκετό. 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 Θα μπορούσαμε να πούμε αυτό είναι πιο πολύ ή λόγω χρόνου? Όχι, πιο πολύ, πιο πολύ ουσιαστικά είναι λόγω της, είναι ο χρόνος ο οποίος. Αλλά και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, δηλαδή η αστοχία των υλικών. Και εδώ ερχόμαστε να, πάλι να τονίσουμε το πόσο σημαντική είναι η εμπειρία του χειρουργού και πόσο σημαντικά είναι και τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούμε. Γιατί έρχονται ασθενείς του χειρουργού με δεύτερη φορά ή τρίτη και τα υλικά τα οποία βγάζουμε από μέσα δεν έχουν καν κάποια ένδειξη προέλευσης, δεν έχουν τίποτα.
που σημαίνει ότι αυτά τα υλικά δεν ήταν ποιοτικά πάρα πολύ καλά και ίσως και γι' αυτό δεν αντέξανε στον χρόνο και χαλάρωσαν στα χρόνια. Εσείς όταν χειρουργείτε και ανοίγετε ένα τέτοιο γόνατο, βλέπετε δηλαδή τη διαφορά υλικών? Καταρχήν, είναι με το γυμνό, δηλαδή καταρχήν είναι με τα γυμνό καλά υλικά έχουν επάνω κωδικούς. Ναι. Έχουν γραμμένη τη φίρμα. Έχουν τα πάντα. Δηλαδή είναι ένα υλικό το οποίο έχει ταυτότητα. Δεν είναι ένα υλικό το οποίο δεν έχει πάνω κανέναν αριθμό, δεν έχει κανένα νούμερο, δεν έχει καμία ονομασία. Όμως καταλαβαίνουμε ότι αν υπάρχει κάτι τέτοιο, σίγουρα η προέλευσή του είναι άγνωστη και σίγουρα τα αποτελέσματα του είναι αβέβαια. Σωστά. Έτσι. Τώρα, πότε μπορούμε να πούμε ότι χρειάζεται κάποιος να κάνει μια revision, δηλαδή πότε καταλαβαίνει, υπάρχει κάποιο σύμπτωμα ή κάποιο ορατό σύμπτωμα? Συνήθως αρχίζει και έχει κάποια ενοχλήματα. Καλό είναι με τις οδικές αρθροπλαστικές να υπάρχει μια παρακολούθηση. Δηλαδή, κάποιος που θα υποβληθεί μια οδική αρθροπλαστική, είναι καλό μία φορά στα δύο χρόνια. Δεν χρειάζεται κάθε λίγο και λιγάκι mm-hmm. να βγάζει μια απλή εκτινογραφή και να πηγαίνει στον γιατρό που τον έχει χειρουργήσει για να τον παρακολουθεί. Έτσι ώστε αν δει κάποια σημάδια να προλάβει και αρκετά πιο πριν να διορθώσει κάποια πράγματα. Γιατί βλέπουμε πολλές φορές οι ασθενείς φεύγουν και έρχονται μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και υπάρχουν κάποιες καταστάσεις παραμελημένες, οι οποίες αντιμετωπίζονται και πολύ πιο δύσκολα. Mm-hmm. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο, το πιο σημαντικό από όλα, όπως είπαμε, είναι η παρακολούθηση. Έτσι, με την παρακολούθηση γλιτώνουμε πάρα πολλά παραθέματα. Όταν έρχονται οι ασθενείς και είναι πλέον παραμελημένη η κατάσταση, υπάρχουν μεγάλες οστικές φθορές. Και αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα και κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, αλλά και κατά την αποκατάσταση των ασθενών. Μιας και είπατε κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, τι ακριβώς γίνεται κατά τη διάρκεια του χειρουργείου? Οι αναθεωρήσεις γενικώς είναι ό,τι πιο εξειδικευμένο και ό,τι πιο δύσκολο υπάρχει στην ορθοπαιδική. Άρα, αν ρωτάμε μία φορά το πού πρέπει να κάνουμε την οδική αρθροπλαστική στο γόνατό μας, θα πρέπει να ρωτήσουμε πολύ περισσότερες φορές που θα κάνουμε την αναθεώρηση. Απαιτεί πολύ εξειδικευμένες γνώσεις. Απαιτεί γνώση όλων των τεχνικών, όχι μόνο minimal invasive, πρέπει να ξέρεις όλες τις τεχνικές. Καθώς επίσης πρέπει να έχεις και πολύ καλή γνώση των υλικών. Υπάρχουν πάρα πολλές προθέσεις που αναλόγως με τις φθορές που υπάρχουν στον ασθενή, δηλαδή αν είναι μόνο οστικές, αν είναι και συνδεσμικές, αν υπάρχει μεγάλο οστικό έλλειμμα, υπάρχει μια τεράστια σειρά υλικών, την οποία κάποιος πρέπει να γνωρίζει πάρα πολύ καλά, έτσι ώστε να κάνει ένα πολύ καλό προεγχειρητικό πλάνο για να μπορέσει να έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Σίγουρα. Άρα ίσως είναι το πιο δύσκολο χειρουργείο στην ορθοπαιδική, το πιο εξειδικευμένο. Και δεν το κάνουν και όλοι οι χειρουργοί. Το κάνουν λίγοι ορθοπαιδικοί. Δυστυχώς, καλό θα ήταν να μην το κάνουν όσοι δεν έχουν. Δεν ξέρουν να δεν το κάνουν. Καλό είναι να πηγαίνουμε να μαθαίνουμε. Δεν είναι κακό. Δηλαδή, αν δεν ξέρουμε κάτι, όλοι μας έχουμε πάει και το έχουμε μάθει. Mm-hmm. Οπότε, είναι μια πρόκληση πάντως. Έτσι, είναι μια πρόκληση, είναι ότι πιο δύσκολο είναι πραγματικά ένα χειρουργείο το οποίο είναι πολύ διαφορετικό από οποιαδήποτε άλλη χειρουργία. Σίγουρα. Και σίγουρα πιο πολλή ώρα, έτσι. Πόση ώρα κρατάει? Κοιτάξτε, μπορεί να απαιτήσει από λίγη ώρα, αν κάποιος γι' αυτό βλέπετε και ξαναλέω να υπάρχει παρακολούθηση. Δηλαδή, σε μια αρχική μορφή μπορεί να χρειαστεί να αλλάχτεί μόνο ένα τμήμα, να μην έχει υπάρχει καν οστική απώλεια ή να είναι πολύ μικρή. Άρα, μπορεί σε μια αναθεώρηση να γίνει μονοδιαμερισματική? Όχι, να αλλάξουμε μόνο το πάνω ή το κάτω τμήμα ή το ενδιάμεσο, το πολυεθυλένιο. Mm-hmm. Τι σημαίνει ότι ο ασθενής σχεδόν δεν καταλάβει τίποτα. Δεν ταλαιπωρηθεί. Έτσι. Καλό. Αν υπάρχει μια μεγάλη οστική απώλεια και χρειαστεί να βάλουμε και οστικά αμοσχεύματα και ειδικά ειδικές προθέσεις, custom made προθέσεις, σημαίνει ότι το αποτέλεσμα ποτέ δεν θα είναι τόσο καλό. Αυτές σημαίνει... οι προθέσεις όμως πώς φεύγουν όταν έχουν έτσι εφαρμοστεί τόσο καλά? Φεύγουν με πολύ μεγάλη προσοχή. Και πολύ πολύ μεγάλη φροντίδα, γιατί δεν μπορούμε να αρχίσουμε να χτυπάμε για να βγάλουμε την πρόθεση. Τότε θα έχει σαν αποτέλεσμα να φύγει ένα μεγάλο κομμάτι από το μυρό ή από την κνήμη. Mm-hmm. Όσο πιο μεγάλη είναι η οστική απώλεια, όσο λιγότερο κόκαλο έχουμε, να το πούμε, στην καθημερινή για να στηριχτούμε, mm-hmm. τόσο πιο πολλά είναι τα εμφυτεύματα τα οποία πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και τόσο πιο βαρύ είναι το χειρουργείο των ασθενή. Και τόσο γιατί πιο... είναι ένα ξένο σώμα. Έτσι, και τόσο πιο φτωχό το αποτέλεσμα. Σωστή. Άρα, όταν έχουμε μεγάλες οστικές απώλειες, και οι τεχνικές που χρησιμοποιούμε είναι πολύ πιο τεταμένες οι προσπελάσεις. Mm. Πρέπει να πας να ρυθμίσει τα πάντα. Άρα πρέπει να ανοίξει το πόδι πάρα πολύ. Έτσι. Τώρα, η μεταχειρητική πορεία ποια είναι? Η μεταχειρητική εξαρτάται από το στάδιο στο οποίο θα χειρουργηθεί ο ασθενής. Αν χειρουργηθεί σε ένα στάδιο στο οποίο δεν υπάρχει μεγάλη οστική απώλεια, έτσι, μπορούμε μεταχειρητικά να έχουμε την πορεία που έχουμε όπως έχουμε μια οδική αρθροπλαστική. Δηλαδή, θα έχει για 3-4 εβδομάδες τις πατερίτσες και να μπορεί να περπατήσει ελεύθερα. Αρχίζει αμέσως την κινητοποίηση. Αν κάποιος έρθει όμως με ένα τεράστιο οστικό έλλειμμα, τότε εκεί τα πράγματα διαφοροποιούνται. Θα είναι για μεγάλο χρονικό διάστημα με τις πατερίτσες, όπως θα χρειαστεί και ένα πολύ ωραίο χειρουργείο,
όπως θα χρειαστεί και αρκετές φιάλες για να μεταγιστεί. Δηλαδή, αλλάζουν τα δεδομένα πάρα πολύ. Άρα, η μεταγχειρητική παρακολούθηση σε τακτά χρονικά διαστήματα που είπαμε όμως ότι είναι μια φορά στα 2 χρόνια. Και μετά τη δεκαετία είναι μια φορά το χρόνο. Ή το να φροντίζουμε να μην αφήνουμε διάφορες φλεγμονές στο σώμα μας. Δηλαδή, μία αμυγδαλίτιδα, μία ουρολίμωξη θα πρέπει να τη θεραπεύουμε για να μην πάει κάποιο μικρόβιο. Γιατί σε περίπτωση που πάει κάποιο μικρόβιο στην τεχνητή άρθρωση, πρέπει να κάνουμε 2 χειρουργία. Πρέπει να βγάλουμε τα εμφυτεύματα, να βάλουμε κάποιο προσωρινό εμφύτευμα και ανάλογα με το μικρόβιο που θα έχουμε βρει και ανάλογα με το πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να πάρει ο ασθενής αντιβίωση. Να προβούμε σε ένα επόμενο πόσο χειρουργείο. Πόσο συνήθως είναι αυτό το διάστημα? Έτσι. Εξαρτάται από 2 μέχρι 6 μήνες. Εξαρτάται από το πόσο, να το πω σε εισαγωγικά, το πόσο κακό είναι το μικρόβιο. Μπορεί όμως να περπατήσει ο ασθενής ή... Περπατάει μόνο με το πι. Και μεγάλη δυσκολία, γιατί αυτή η προσωρινή πρόθεση που βάζουμε από τσιμέντο... Είναι πιο ελαφριά. Είναι πιο ελαφριά. Έτσι. Τώρα, ο είναι εκεί ουσιαστικά για να σκοτώσει το μικρόβιο και να βοηθήσει μια υποτυπώδη κίνηση. Δηλαδή μπορεί να πας μέχρι το μπάνιο, δεν μπορεί να κάνεις κάτι άλλο. Τώρα, ο τρόπος, η τεχνική που χρησιμοποιείται στην αναθεώρηση είναι ο ίδιος, δηλαδή είναι ολική αρθροπλαστική, minimal invasive, είναι όχι, ανοιχτή, όχι, εδώ πλέον δεν, είναι μια ανοιχτή διάνοιξη. Είναι μια κανονική χειρουργική επέμβαση που πολλές φορές απαιτεί και ειδικές τεχνικές όσον αφορά τον εκτατικό μηχανισμό. Είναι αρκετά πολύπλοκη και δεν έχει καμία σχέση, έτσι, και αυτό που το πει δεν γνωρίζει ή λέει ανακρίβειες, η αναθεώρηση στο γόνατο. Προχωρούμε στην κλασική προσπέραση, πάλι με μεγάλη προσοχή και σεβασμό στα μαλακά μόρια, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ελάχιστη επεμβατικότητα. Βέβαια, πρέπει να ανοιχτεί για να δούμε τι γίνεται. Γιατί πρέπει να έχουμε το χώρο καταρχήν για να μπορέσουμε να βγάλουμε τα υλικά τα οποία έχει μέσα. Σωστά. Έτσι, δεν μπορούμε μέσα από μια μικρή τρύπα να πάμε να βγάλουμε όλα αυτά τα πράγματα και με κίνδυνο να χαλάσουμε το οστικό υπόβαθρο το οποίο υπάρχει. Σωστά. Έτσι, είναι λίγο ανόητο. Τώρα, κλείνοντας. Το γόνατο. Τι συμβουλή θα δίνετε στους τηλεθεατές μας που πάσχουν από προβλήματα στο γόνατό τους? Το βασικότερο απ' όλα είναι να ξέρουν ότι μπορούν να ζουν φυσιολογικά. Όταν έχουν αρθρίτιδα, θα πρέπει να πηγαίνουν να χειρουργηθούν, αφού πρώτα ρωτήσουν πάρα πολύ καλά πού πρέπει να χειρουργηθούν, πού υπάρχει εμπειρία. Έτσι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το σημαντικότερο, επίσης εξίσου σημαντικό, είναι να υπάρχει μία μεταγχειρητική παρακολούθηση. Έτσι ώστε να αποφύγουμε ή να μειώνουμε τις πιθανότητες για μια βλάβη της τεχνητής άρθρωσης ή να την προλαμβάνουμε στην αρχή, έτσι ώστε να μην υποβάλλονται σε ένα μεγάλο δεύτερο χειρουργείο. Ωραία, να φύγουμε λίγο από το γόνατο και πάμε να μιλήσουμε για το ισχύο. Πάλι η ίδια πάθηση, οστεοαρθρίτιδα του ισχύου, τι ακριβώς είναι? Η οστεοαρθρίτιδα του ισχύου είναι και αυτή μια εκφυλιστική νόσος που αφορά στην απώλεια του χόνδρου. Το ισχύο βέβαια έχει μικρότερο ποσοστό οστεοαρθρίτιδας από ό,τι έχει το γόνατο, γιατί δεν είναι τόσο επιρρεπής. Παρόλο που είναι πιο μεγάλο. Όχι, δεν είναι τόσο επιρρεπής σε τραυματισμούς. Το γόνατο τραυματίζεται πολύ πιο εύκολα. Ναι, έτσι. Σωστά. Ενώ το ισχύο είναι μια πιο κλειστή, πιο περιορισμένη άρθρωση και είναι πολύ πιο λιγότερη, να το πω έτσι, τραυματισμοί στο ισχύο. Τώρα, ποια είναι τα συμπτώματα, δηλαδή αυτά τα άτομα που έχουν οστεοαρθρίτιδα του ισχύου πάσχουν από κάποιο συγκεκριμένο σύμπτωμα που οδηγούνται στο ιατρείο σας, κύριε Τσαρούχα? Συνήθως ο πόνος είναι αυτός που δημιουργεί το ερώτημα στον ασθενή ότι κάτι συμβαίνει και απευθύνεται στον ορθοπαιδικό. Δηλαδή υπάρχει μια δυσλειτουργία η οποία στα αρχικά στάδια είναι ήπια. Δηλαδή ο ασθενής θα παρατηρήσει ότι ξαφνικά διαπιστώνει ότι δεν μπορεί να βάλει εύκολα τις κάλτσες του, είναι περιποιηθεί τα νύχια του. Θα δει στις κάλες ότι έχει κάποια προβλήματα που δεν τα είχε παλαιότερα. Και θα υπάρχει έτσι μια μικρή δισκαμψία στην αρχή, χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος πόνος, χωρίς να υπάρχουν ιδιαίτερα ενοχλήματα. Αυτή η διαφορά στην συμπεριφορά της άρθρωσής μας είναι αυτή που μας οδηγεί συνήθως να προβληματιστούμε, να αναρωτηθούμε τι συμβαίνει και να μας οδηγήσει στον ορθοπαιδικό. Τώρα, πάμε να μιλήσουμε λίγο πώς αντιμετωπίζεται. Ποια είναι η αντιμετώπιση όταν κάποιος πάσχει από οστεοαρθρίτιδα του ισχύου? Στα αρχικά στάδια, γιατί όπως έχουμε πει, στα αρχικά στάδια η αρθρίτιδα είναι κάτι το οποίο ναι, μεν μας ενοχλεί, το οποίο όμως τι κάνει, δεν αλλάζει τη ζωή μας. Μας περιορίζει λίγο, μας δημιουργεί κάποια προβληματάκια, στο οποίο ο άνθρωπος είναι γιατί είναι έξυπνος, προσαρμόζεται και καταφέρει, συνηθίζει. Η σκέψη του χειρουργείου τον τρομάζει, άρα στα αρχικά στάδια προσαρμόζει την καθημερινότητά του, μειώνει κάποιες δραστηριότητες.
μειώνει κάποια πραγματάκια. Και εδώ υπάρχει και η θέση των φαρμάτων. Έτσι. Υπάρχουν κάποια παυσίπονα, κάποια αντιφλεγμονώδια. Ξεκινάει δηλαδή με συντηρητική αγωγή. Με συντηρητική αγωγή. Έτσι, μια ήπια ενδυνάμωση, λίγο γυμναστική, πολλές φορές βοηθάει, αλλά μόνο στην πολύ πολύ αρχική μορφή της οστεοαρθρίτιδας. Πότε μπορούμε να πούμε ότι πρέπει να υποβληθεί σε μια ολική αρθροπλαστική του ισχύου? Υπάρχουν δηλαδή στάδια που θα πούμε σε αυτό το στάδιο πρέπει να χειρουργηθεί? Δεν είναι ακριβώς έτσι. Πρέπει να χειρουργηθεί κάποιος όταν δεν ζει όμορφα. Όταν δεν έχει ποιότητα ζωής. Δηλαδή, μπορούμε να δούμε έναν ασθενή σε μια προχωρημένη κατάσταση που να έχει λίγα ενοχλήματα και μπορούμε να δούμε έναν ασθενή ο οποίος να μην έχει τόσο προχωρημένη αρθρίτιδα, να πονάει πάρα πολύ. Άρα, ο πόνος και το πόσο μας εμποδίζει στην καθημερινότητά μας είναι η ένδειξη για τη χρονική στιγμή στην οποία θα υποβληθούμε τη χρονική επέμβαση. Σωστά. Πάμε να μιλήσουμε και για τη χειρουργική επέμβαση. Ολική αρθροπλαστική του ισχύου, λοιπόν. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές. Εσείς χρησιμοποιείτε μια συγκεκριμένη τεχνική, η μέθοδος ASI. Πείτε μας ακριβώς τι είναι αυτή η τεχνική. Είναι μια τεχνική ελάχιστης επεμβατικότητας, την οποία τη χρησιμοποιούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από 2.000 χειρουργία με αυτή την τεχνική. Επίσης, είναι και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε γίνει επίσημα κέντρο αναφοράς και εκμάθησης τεχνικής αυτής. Δηλαδή, έρχονται γιατροί από πάρα, πάρα πολλά μέρη και της Ευρώπης και της Ελλάδος και ουσιαστικά εκπαιδεύονται σε εμάς. Αυτό έχει γίνει μετά από πολλή προσπάθεια και πολύ έλεγχο από το εξωτερικό και έχουμε πάρει αυτή την πιστοποίηση ουσιαστικά σαν κέντρο αναφοράς και εκμάθησης τεχνικής. Μέσω μιας πολύ μικρής τομής καταφέρνουμε να κάνουμε αυτή την επέμβαση, η οποία ουσιαστικά απαιτεί μια μεγάλη τομή, απαιτεί μεγάλες προσπελάσεις και μεγάλες αποκολλήσεις. Εμείς ουσιαστικά πηγαίνουμε ανάμεσα σε δύο μύες, τις οποίες δεν κόβουμε καθόλου. Απλά με κάποια ειδικά εργαλεία που έχουμε, τις απομακρύνουμε και μέσα από αυτή την τομή ουσιαστικά καταφέρνουμε, φτάνουμε στο ισχύο και αλλάζουμε την άρθρωσή μας. Δηλαδή έχουμε επιλέξει τον πιο κοντινό, τον πιο σύντομο δρόμο και τον πιο ακίνδυνο και ανώδυνο, έτσι ώστε να καταφέρουμε να φτάσουμε στο ισχύο, έτσι με την πρόσθετη προσπέλαση, γίνεται στην πρόσθετη επιφάνεια μια μικρή τομή, γιατί υπάρχουν και άλλες προσπελάσεις, η πλάγια οπίστια και άλλες προσπελάσεις οι οποίες αναφέρονται και συζητούνται. Έτσι. Σε σχέση όμως με τις κλασικές τεχνικές, δεν μπορεί να συγκριθεί σε καμιά περίπτωση, γιατί είναι πάρα πολλά τα πλεονεκτήματα τα οποία δημιουργούνται με αυτή την τεχνική. Σίγουρα. Τώρα, ακούμε διάφορες τεχνικές. Η συγκεκριμένη τεχνική είναι στην Ελλάδα γνωστή και τώρα, ειδικά επειδή υπάρχει και το κέντρο αναφοράς, έρχονται από διάφορες χώρες, Βαλκάνια, Ευρώπη. Και έχουμε και ασθενείς και από το εξωτερικό. Καλό αυτό. Εντάξει, είναι πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλο αριθμό χειρουργείων και πλέον διαδίδεται και στο εξωτερικό, έτσι και σε αρκετά μέρη πλέον και στην Αμερική. Να τονίσουμε τα πλεονεκτήματα, γιατί σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά πλεονεκτήματα με τη συγκεκριμένη τεχνική. Ποια είναι αυτά? Καταρχήν, ο μεταχειρητικός πόνος είναι απειροελάχιστος. Είναι σχεδόν, όσο και να φαίνεται υπερβολικό, όσο και να φαίνεται παράξενο, δεν υπάρχει μεταχειρητικός πόνος. Οι ασθενείς μας φεύγουν συνήθως με πολύ ήπια παυσίπονα μεταχειρητικά να πάνε στο σπίτι. Πράγμα το οποίο δεν υπάρχει με καμία άλλη τεχνική, ούτε με την κλασική τεχνική, αλλά ούτε και με τις άλλες τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας. Έχουμε περιορίσει σημαντικά τον αριθμό της μετάγγισης. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε ένα ποσοστό πάνω από 95% που ασθενείς δεν μεταγγίζονται. Κάτι άλλο επίσης πάρα πολύ σημαντικό, οι ασθενείς δεν χρειάζονται φυσιοθεραπεία. Έχουμε καταργήσει εντελώς τη φυσιοθεραπεία, που με τις άλλες τεχνικές χρειάζεται οπωσδήποτε φυσιοθεραπεία. Γιατί δεν έχουμε τραυματίσει καθόλου τους μυς, δεν τους έχουμε κόψει, δεν τους έχουμε πειράξει. Σωστά. Η άμεση κινητοποίηση, δηλαδή οι ασθενείς με έναν φυσιολογικό σωματότυπο και μια σχετικά νεαρή ηλικία, και όταν εμείς λέμε νεαρή ηλικία, εννοούμε και την ηλικία 65-70, έτσι δεν εννοούμε, μπορούν άμεσα να κινητοποιηθούν. Δηλαδή, ένας ασθενής ο οποίος έχει ένα φυσιολογικό σωματότυπο μπορεί να φύγει από το νοσοκομείο χωρίς κανένα βοήθημα. Όταν με όλες τις τεχνικές, ιδίως με τις κλασικές τεχνικές, χρειάζεται για αρκετές εβδομάδες βοήθημα, είτε βακτηρίες είτε το λεγόμενο πι. Έτσι. Άρα, ένα σημαντικό θέμα το ότι ο ασθενής κινητοποιείται άμεσα, καταρχήν και για ψυχολογικούς λόγους είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά μειώνονται πάρα πολύ οι πιθανότητες και των επιπλοκών. Η θρόμβωση, η πνευμονική εμβολή, έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντική. Αποφεύγονται με ποιον τρόπο, με την άμεση κινητοποίηση του αρρώστου. Κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι ο ασθενής μπορεί στις 20 μέρες ουσιαστικά να επιστρέψει στη δουλειά του να κάνει δουλειά γραφείου, όπως μπορεί επίσης και να οδηγήσει.
ή ακόμα αν είναι καλοκαιρινή μήνυμα, στις 20 μέρες μπορεί να κολυμπήσει. Mm-hmm. Πράγμα το οποίο ήταν αδιανόητο στο παρελθόν και είναι αδιανόητο με το κλασικό χειρουργείο. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό επίσης είναι το ότι χειρουργούμε πλέον τους υπέρβαρους ασθενείς. Στην πρώτη επιφάνεια που κάνουμε την τομή αυτή, όσο υπέρβαρος και ένας ασθενής, όσο όγκο και να έχει, εμάς δεν μας εμποδίζει καθόλου. Και γι' αυτό οι ασθενείς πλέον, οι οποίοι στο παρελθόν δεν τους χειρουργούσε κανένας, έπρεπε να χάσουν πάρα πολλά κιλά, και ήταν και λογικό γιατί με τις άλλες τεχνικές δεν είναι εφικτό και δεν είναι εύκολο. Εμείς πλέον αυτή την κατηγορία των ασθενών τους χειρουργούμε άμεσα, τους παροτρύνουμε να κινητοποιηθούν. Και έτσι. Είναι ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων. Ναι, και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί έτσι μπορούν και αυτοί να βοηθήσουν τον εαυτό τους, να σταματήσουν να πονάνε, να κινητοποιηθούν και ίσως να βοηθούν και στο να χάσουν βάρος, αλλάζοντας τον μεταβολισμό τους. Ναι, γιατί καμιά φορά λένε ποιος γέννησε τα υγότα ή τα αυγό. Δεν μπορεί γιατί κάποιος... όταν λέει σε κάποιον υπέρβαρο να χάσει βάρος, πώς θα το χάσει. Είναι δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο. Επίσης, οι ηλικιωμένοι ασθενείς. Οι ηλικιωμένοι ασθενείς πλέον, ένα χειρουργείο το οποίο κρατάει μία ώρα, δεν μεταγγίζονται, άρα ουσιαστικά δεν επηρεάζονται καρδιολογικά ιδιαίτερα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Δεν υπάρχει μετάγγιση, δεν υπάρχει αιμοδυναμική αστάθεια, άρα και αυτούς τους ανθρώπους πλέον μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Τέλεια. Τώρα, minimal invasive, υπάρχουν και άλλες τεχνικές. Η συγκεκριμένη τεχνική σε σχέση με άλλες τεχνικές, πού πλεονεκτεί? Κοιτάξτε, όντως τα τελευταία χρόνια υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές και γίνεται μια προσπάθεια και αυτό είναι πολύ καλό, το να υπάρχουν διάφορες τεχνικές για να μπορούμε και εμείς μέσα από αυτό να γινόμαστε καλύτεροι και να βλέπουμε ουσιαστικά τις διαφορές που υπάρχουν και να προσπαθούμε να βελτιώσουμε πραγματάκια για το καλό των ασθενών. Το σημαντικότερο από όλα που μπορώ να πω έτσι με δύο λέξεις είναι ότι η τεχνική άση, η μέθοδος άση, ουσιαστικά είναι η πιο εξελιγμένη τεχνική αλλάξης επεμβατικότητας, η οποία ήρθε να διορθώσει κάποιες ατέλειες, κάποια μικρά προβλήματα που αντιμετωπίζαμε με τις προηγούμενες τεχνικές αλλάξης επεμβατικότητας. Σίγουρα τη βελτιώνουμε και αυτή πάρα πολύ και σίγουρα μελλοντικά πιστεύω να βρούμε ακόμα κάτι καλύτερο και κάτι πιο εύκολο, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο για τον ασθενή. Γιατί το ζητούμενο ποιο είναι πάντα? Ο ασθενής να κάνει ένα χειρουργείο, να γίνει καλά και να μην ταλαιπωρηθεί ιδιαίτερα. Και γρήγορα. Και με το κλασικό χειρουργείο να σκεφτείτε ότι το αποτέλεσμα είναι τέλειο. Έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Σωστά. Γιατί ξέρετε καθαρά, όπως είπαμε και προηγουμένως, από τον χειρουργό, την εμπειρία του χειρουργού, τη σωστή τοποθέτηση των υλικών και τα καλά υλικά. Ακριβώς. Άρα, ανεξάρτητα από την προσπέλαση, το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Άλλο όμως να πας σε 20 μέρες στη δουλειά σου και άλλο να πας στους 3-4 μήνες. Και solid να χρειάζεται όλο αυτό το χρονικό διάστημα βοήθεια στο σπίτι. Δηλαδή, θες κάποιον να σε βοηθήσει. Άρα, αν δεν έχεις περιβάλλον, πολλές φορές δεν έχουν και κάποιον. Έτσι. Και πρέπει... ή χάνεις 3-4 μήνες από τη δουλειά σου. Πράγμα το οποίο σημαίνει πάρα πολύ δύσκολο κάποιος στον ιδιωτικό τομέα να απουσιάσει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Έτσι. Τώρα. Φυσικοθεραπεία, είπα ότι χρειάζεται. Ούτε μία φορά. Καθόλου. Τίποτα, είναι εντυπωσιακό. Μετάγγιση αίματος, εκεί τι γίνεται? Σε ένα ποσοστό έχουμε φτάσει στο 95% και συνήθως οι ασθενείς που έχουν αιματολογικά προβλήματα, αυτοί οι ασθενείς θα χρειαστούν κάποια μετάγγιση και αυτό μην φανταστείτε 2-3 φιάλες αίμα, θα χρειαστούν περίπου μία φιάλη αίμα και αυτό σπάνια. Μάλιστα. Τώρα, πόσο γρήγορα μπορούμε να πούμε γίνεται αυτή η αποκατάσταση? Γίνεται πολύ σύντομα. Γιατί την άλλη μέρα σηκώνεται ο ασθενής και περπατάει. Και εξαρτάται, σας είπα, από το σωματότυπο του ασθενή. Κάποιος μπορεί να βρει. Και πόσο γυμνασμένος είναι, πόσο γυμνασμένος είναι, πόσο αδύνατος είναι, αν είναι υπέρβαρος. Δηλαδή, αν είναι ένας ηλικιωμένος άνθρωπος όπως είναι και πολύ βαρύς, θα χρειαστεί για ένα μήνα να έχει το πει. Θα κινείται βέβαια άνετα, θα πονάει, θα είναι ευτυχής. Mm-hmm. Αλλά δεν μπορεί να περπατήσει έτσι. Όταν έχει να περπατήσει τουλάχιστον ένα χρόνο, είναι ανέφικτο. Σωστά. Τώρα, για να γυρίσει στις φυσιολογικές σου δραστηριότητες, είτε αυτό είναι να οδηγήσει ή να προσέξει. Η οδήγηση επιτρέπεται μετά τις 20 μέρες. Όταν την κοπή των οραμάτων, οι ασθενείς έρχονται στο ιατρείο, πράγμα το οποίο δεν συνέβαινε στο παρελθόν και μπορούν να οδηγήσουν. Μπορούν επίσης να επιστρέψουν σε ό,τι δραστηριότητα κάνανε πριν τους δημιουργηθεί στο αρθρίτιδο. Δηλαδή, μπορεί να έχουν να πάνε για τρέξιμο. Καταρχήν δεν ξαναπονάνε. Άρα μπορούν να κάνουν τζόκινγκ. Οπότε μπορεί το τρέξιμο επιτρέπεται. Επιβάλλεται. Μπορεί να παίξουν τένις. Μπορεί να χορέψουν. Μπορεί να κάνουν ό,τι θέλουν. Mm-hmm. Εκτός από κάποια extreme sports που έτσι κι αλλιώς δεν τα κάνουμε όσο μεγαλώνουμε. Τι τους λέμε να αποφύγουν, τι πρέπει να αποφεύγει κάποιος? Το βασικό πρέπει να αποφύγει κάποιος είναι να βγει σε κάποιο μεγάλο ύψος και να πηδήξει από εκεί. Άρα ο ασθενής μπορεί να παίξει τένις, αν έπαιζε. Μπορεί να χορέψει, μπορεί να παίξει μπάσκετ, να έχει μια φυσιολογική ζωή. Να ζει όμορφα, να κάνει τις βόλτες του, να μην πονάει, να κάνει τα ταξίδια του.
να κάνει τις βόλτες του με τα γονάκια του, με τα παιδιά του, έτσι και να ζει όμορφο. Τέλεια. Τώρα, τι συμβουλές θα δίναμε στους τηλεθεατές που πάσουν από ισχύ? Να μην διστάσουν ούτε στιγμή. Mm-hmm. Καλό θα ήταν να ενημερωθούν για όλες τις τεχνικές, να ρωτήσουν. Πραγματικά η τεχνική με τη μέθοδο ΆΣΥ έχει τεράστια διαφορά, έχει τεράστια πλεονεκτήματα. Μπορούν αυτό να το διαπιστώσουν και από το site και από διάφορες μαρτυρίες ασθενών. Να προχωράνε πολύ πιο εύκολα στην επέμβαση. Δεν υπάρχει καθόλου μεταγχειρητική ταλαιπωρία και πραγματικά μπορούν να έχουν μια φυσιολογική ζωή όπως είχαν στο παρελθόν και να έχουν και να κάνουν όλες τις δραστηριότητες που τους έχουν λείψει από την καθημερινότητά τους. Αυτό θέλουμε όλοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσαρούχα, που ήρθατε στην εκπομπή face to face και μας τα είπατε τόσο όμορφα και τόσο απλά. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας από εμάς.